Καλύτερα από το αναμενόμενο εξελίχθηκε η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το Φεβρουάριο. Δημιουργήθηκαν 295.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι ο 12ος μήνας στη σειρά που η δημιουργία θέσεων εργασίας ξεπέρασε το όριο των 200.000, που θεωρείται ενδεικτικό μιας ισχυρής ανάκαμψης για τη ΣΥΠΑ. Το ποσοστό της ανεργίας έπεσε σε 5,5% από 5,7% τον Ιανουάριο. Η προσοχή των αναλυτών και του Αμερικανικού Οικονομικού Επιτελείου στρέφεται τώρα στις αποδοχές των εργαζομένων. Αυτές αυξήθηκαν 2% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που δεν θεωρείται αρκετά υψηλό. Το μέσο ημερομίσθιο στη ΣΥΠΑ για 8 ώρες εργασίας βρίσκεται στα $198, ποσό που αντιστοιχεί σε 182 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Μια σταθερή άνοδος των αποδοχών είναι αυτό που περιμένει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα πριν αποφασίσει άνοδο των επιτοκίων.